Είμαστε εδώ. Ο Τζομπατζόγλου δεν άντεξε. Είναι στο ψυχίατρο. Ο Ασλαμάς μας έφαγε 20 λεπτά εκπομπής ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα συνέβησαν. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είμαι ο Σταύρος Κόλκας. Και είσαι καλά. Είμαι καλά. Ο Άκης Εξουλόγλου δίπλα μου. Πότε θα είσαι έτοιμος να κάνεις ανακοινώσεις για τα υπόλοιπα? Εντάξει, τα βασικά μπορούμε να τα πούμε γενικά. Τι? Ότι ξεκινάμε ένα ραδιόφωνο εδώ. Του ομίλου είναι η προσπάθεια. Ναι. Την έχω εγώ επάνω μου. Και θα είναι στον χώρο του ποιοτικού ελληνικού τραγούδιου. Είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι είμαστε. Συχνότητες λέμε. Όχι, γι' αυτό σου λέω από εβδομάδα. Δηλαδή, μπορεί να βάλει ο άλλος κοινότητα που θα του πούμε. Σαν να βάλει. Να βάλει. Βάλαβε, μην... Έτσι, μπράβο. Απογοητευτεί. Άρα... θα τα πούμε και αυτά. Σιγά-σιγά. Αρχίζουμε και έχουμε το management ενός ραδιοφώνου ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μ' αρέσει. Εντάξει, έτσι να αναπτυσσόμαστε, φίλε. Να αναπτυσσόμαστε. Να πιάνουμε όλα τα target group. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε γυναίκα, ρε φίλε. Θέλω να διαφημίσω μια φορά μια σκιά, ένα eyeliner. Ναι. Ένα. Κάτι δεν φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή οι άλλοι κάνανε εκστρατεία για eyeliner και δεν βάλαν στο ΠΑΟΚ 24. Χαζομάρα του. Γιατί ποιο πληρώνει? Ο άνθρωπος, ναι, να ναι, πληρώνει. Ναι, καλά, τις διαφημιστικές περνάνε τεράστια κρίση και δεν έχουν φαντασία πλέον. Σε αρέσει το ρολόι μου? Τέλειο. Τι ωραίο ρολόι. Κοίτα, λίγο πιο μεγάλο, αν ήταν για τείχου έκανε. Ψήνικα αυγά, φίλε, τι ωραίο ρολόι έχω. Όχι ρε, τα παλιά που ήταν όντως ρολόι μαζί με τον Βρασιλέ και το βάζαν στον τοίχο. Τίποτα, φίλε. TW Steel, μου είπαν είναι τα κορυφαία. Και πολύ ωραίο. Ναι, κρίσταλο, δεν σπάει και να το πετάξει το κεφάλι του ξαλτίδι δηλαδή, δεν θα πάθει τίποτα. Όχι, μην το κάνεις. Έκανα μια δοκιμή. Μην το κάνεις αυτό. Έκανα μια δοκιμή. Να είσαι με επιοικείς με τους ανθρώπους και να είσαι και να συμπονείς τους ανθρώπους, να συμπάσχεις. Εγώ συμπονώ τους ανθρώπους. Όταν δηλαδή, φωνάζουν δεν αντέχω. Όταν λες αυτόν τον συμπαθώ, για μένα χειρότερη άποψη, χειρότερη έκφραση για έναν άνθρωπο να πεις τον συμπαθώ. Είναι αυτό αυτόν που σου λέει γκόμενα γλυκούλης είσαι. Δεν τον βρέχεις ποτέ. Η ετυμολογία της λέξης συμπαθώ σημαίνει ότι ξέρω ότι περνάει άσχημα και είμαι μαζί του σε αυτά που περνάει, καταλαβες. Ναι. Συμπάσχω μαζί του δηλαδή. Συμπαθώ. Δεν είναι ότι χειρότερο. Εγώ δεν τον συμπαθώ τον Τζαλτίδη. Ειδικά όταν λέει αυτά που έλεγε πριν στην εκπομπή, τον συμπαθώ. Τον αντιπαθώ, ρε παιδί μου, τον αντιπαθώ τις απόψεις του. Ναι. Αλλά εντάξει, σέβομαι το δικαίωμά του να λέει αυτά που πιστεύει και μπορώ, πιστεύω στα 42 μου, να εξηγώ στον εαυτό μου για ποιο λόγο τα πιστεύει αυτά. Και μερικές φορές ξέρεις τι λέω. Εγώ μπορεί αν ήμουν στη θέση του να πίστευα και χειρότερα. Γι' αυτό και τον δικαιολογώ, ας πούμε, και τον εντάξει, κατανοώ. Δεν τα καταγράφουμε έτσι όμως εμείς, δε φίλε. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή. Θέλει δεν να... τα καταγράφουμε έτσι. Θέλει να κάνεις μερικά χρόνια διαλογισμό για να μπορέσει να είσαι ψύχρεμος τώρα... αυτά τα θέματα. Εγώ δεν είμαι ψύχρεμος γενικά. Χθες έφτασα σε πολύ ωριακά σημεία. Ναι. Κακός όμως, γιατί το παίρνεις προσωπικά? Γιατί ρε φίλε, δεν γίνεται να στηρίζεται. Ναι, ρε φίλε, είμαι όμως ΠΑΟΚ. Ναι, είσαι. Όταν υπάρχει δεν σε τρώει. Προέκταση σε επίπεδο νοοτροπίας ή ξέρεις. Κύρους και ήθους, γιατί τίθενται θέματα ηθικά. Ξαφνικά όλοι γίναμε ηθικολόγοι. Ναι. Ηθικολόγοι και μας βολεύει, βέβαια. Εντάξει. Εννοείται. Γιατί όταν εμένα ερχόντουσαν οι φίλοι μου και μου λέγανε πέφτει ο Ηρακλής, εγώ έλεγα σώθηκε ο Ηρακλής. Έτσι πίστευα, εγώ δεν ήξερα το. Εντάξει, ούτε, αν ήξερε τι γίνεται με την αδειοδότηση, θα ήξερε ότι έπεσε ο Ηρακλής πολύ νωρίτερα. Όταν αυτά τα παιδιά δίνανε το αίμα του για να κερδίσουν τα παιχνίδια, εμείς ξέραμε ότι θα αδειοδοτηθεί. Το ξέραμε, δηλαδή όλοι. Ναι, γιατί ήξερε το φάκελο από 31 Μαρτίου ότι μπήκε μέσα στο φάκελο. Ναι. Αλλά δεν έφτασε καν εκεί η κατάσταση. Πάνω, δεν θέλω να το πιάσουμε τώρα το θέμα. Θα το πιάσουμε πιο μετά με τους ηθικολόγους σε αυτή την πόλη. Που είναι ηθική όταν τους βολέψει μόνο, όχι στα υπόλοιπα. Το αντιλαμβάνομαι σε ένα βαθμό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα κάτσουν να βγάλουν ρετσινιά στον ΠΑΟΚ τσαμπουκά. Θα πρέπει να πούμε και εμείς την άποψή μας σε κάποια φάση. Είναι η εκπομπή λοιπόν του ΠΑΟΚ 24 για να μπούμε σε μια σειρά γιατί οι γελοί πριν μας φάγανε την 20 λεπτά τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσουμε ότι κληρώνουμε. Κάνουμε διαγωνισμό Tenda Home by Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Αύριο Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Αυτή έχουμε και λέμε 3,5 μέτρα τέντα δίνουμε. Σε συγκεκριμένο πανίκι με σύστημα αυτόματο να υποθέσω, είναι αυτό το αντιρίδας. Tenda Home by Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, κατάστημα στην Καλαμαριά και στην Πολύχνη, FM κενό Tenda Home και αποστολή στο 54526 για να μπείτε στον διαγωνισμό. Μαζί μας ο Πειρατής, εξαιρετικές βραδιές εκεί.
καθημερινά όταν έχει ματσάκια όπως αυτά τα χθεσινά, εννοείται είναι οι οθόνες ανοιχτές και για ελληνικό πρωτάθλημα και για τελικούς του Europa League έγινε, έχουμε και Champions League. Πολλές μπύρες, πάρα πολλών ειδών ετικέτες και πολύ ωραίες μουσικές. Σήμερα που είναι Πέμπτη, είναι η κλασική αυτή Thursday Thursdays, με Παναγιώτης Καπελτζή να διαλέγει μουσικές, με blues, με stoner, με hard rock, με heavy rock και με τόνους μπύρας να ρέουν άφθονα εκεί στην Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Η Αναδομό είναι μαζί μας στο 2311-241-508, καλείτε. Βλέπετε αναδομό.pavlaanakinesi.gr. Ανακίνησης υψηλών προδιαγραφών με όλα τα σύγχρονα υλικά, με μελέτες, όλα όσα πρέπει να γίνουν και βέβαια σε σωστούς χρόνους, γιατί στις κατασκευαστικές γενικότερα οι χρόνοι είναι κάτι το οποίο μπορούν να σε προβληματίσουν ιδιαίτερα. Αναδόμο λοιπόν Αγία Σοφίας 18. Και ξεκινάμε. Ξεκινάμε ενώ είναι και 29 σύμφωνα, όχι. Όχι, εντάξει, εδώ, και 26. 28, εντάξει. Αυτό τώρα είναι, επειδή έχω δείκτη και θέλω να δουλέψω με δείκτη. Ωραία. Τι λέει τώρα, και 26 ή και 27. Είναι όμως καλό ρολόι στα βέβαια. Μπορεί να μην το βλέπεις εύκολα την ώρα. Όχι, ρολογάρα φίλε. Θα συνηθίσεις. Είναι εγκομενοβγάλτης. Δεν βλέπεις την ώρα να κάνεις διάλειμμα. Δεν βλέπω την ώρα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μετά τα χθεσινά αποτελέσματα υπάρχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα του ΠΑΟΚ για την πρωτιά στα play-off. Περιμένουμε ένα τελεσιδικής ιστορία του Παναθηναϊκού και δεν νομίζω ότι χωράει κάποια άλλη απόφαση εκτός της τιμωρίας της ομάδας του Αλαφούζου και του Παναγόπουλου. Έχουμε καλές σχέσεις με τον Παναθηναϊκό, γι' αυτό και κέρδισαν χθες. Ναι, μας βοήθησαν οι άνθρωποι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε χθες ένα παιχνίδι πλατούν, έτσι είναι όλα τον play-off, με την σημειολογία να είναι προσφορά, να είναι αφιερωμένη η τρίτη και η τέταρτη αγωνιστική των play-off στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Δηλαδή πραγματικά. Και στις ΕΜΑΚ αυτές οι μονάδες. Σου λέω τώρα, ειδικά για τον Ερυθρό Σταυρό, βλέπεις τα παιχνίδια και βλέπεις οι άνθρωποι κάνουν υπερορίες. Κατανοείς ότι ναι, την προσφορά τους καταλαβαίνεις. Δηλαδή πραγματικά αυτά τα play-off τα ελληνικά πρέπει να είναι η μεγαλύτερη κωμωδία που έχει γίνει ποτέ. Παιδιά, πρέπει όλοι να μάθουμε πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, παθαίνει κάποιος κάτι καρδιακό, να μπορείς να το βοηθήσεις. Αν δεν πάρει με τα καρδιακά, τι μαλάκα εσύ κάθε μέρα αυτό το πράγμα, ρε. Είσαι σε κρίσιμη ηλικία, μα τα προσέχεις αυτά. Σταμάτα ρε, αυτό το πράγμα. Και άμα πάθει κάποιος διπλανός, να μπορείς να βοηθήσεις. Εμείς τα πάθουμε με αυτά που λες κάθε μέρα, ρε. Σταμάτα. Τέλος πάντων, έχουμε και λέμε λοιπόν. Ήταν αφιερωμένο στο Ερυθρό Σταυρό η τρίτη και τέταρτη αγωνιστική. Τεράστιο πρόμο. Επιτελούν έργο, ναι. Τεράστιο πρόμο, γιατί σε κάθε φάση το σκέφτεται το Ερυθρό Σταυρό, είναι η αλήθεια. Τον ελληνικό, τον ξένο, τον Βαλκάνιο, τον οτιδήποτε. Δηλαδή τώρα, άμα θες να βρίσεις, βρίσε τον Ερυθρό Σταυρό, κάνε. Μην βρεις την Παναγία και τον Χριστό, κατάλαβες. Ερυθρό σου λέει, ρε φίλε, δεν έβρισα τη θρησκεία. Τον Ερυθρό Σταυρό έβρισα. Έτσι, μπράβο. Πώς λέγαμε την Παναχαϊκή κάποτε, καημένη Παναχαϊκή, τι τραβούσε, ρε φίλε. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα του ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, βέβαια. Και αυτό που εγώ θέλω να περάσω και στην ομάδα είναι το εξής. Ότι όσο είναι οι δικαστικές αποφάσεις στον αέρα, είτε σε πρωτοβάθμιο όργανο, είτε σε δευτεροβάθμιο, είτε, καλό θα είναι να μην χάσουμε την Κυριακή στο ΆΚΑ, απέναντι στην ΑΕΚ που και αυτή αρχίζει λυγίζει. Ναι. Έχασε και το Βράνιες χθες με αναγκαστική αποβολή, γιατί είχε συμπληρώσει 7 κάρτες και θα χάνει και το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, τελευταία αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να χάσει στο ΟΑΚΑ και βέβαια τελευταία αγωνιστική απέναντι στον αποδεκατισμένο Παναθηναϊκό που νομίζω ότι δεν θα έχει και το μολέδο, αυτή είναι η αίσθηση μου. Υπάρχει ενδεχόμενο να έχει κάταγμα στη μύτη. Θα πρέπει να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό έτσι ώστε αν τελεσιδικήσει κάτι να μην υπάρχει τέλος πάντων κάποια έγνοια στο μηχανισμό του ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι προβλέπεται τιμωρία αφαίρεσης βαθμών. Αλλά όταν και οι τέσσερις μεγάλοι είναι στο πέναλτι, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι οι συμψηφισμοί δεν θα βγάλουν κάτι άδικο. Ναι, αν γίνει αφαίρεση βαθμών, υπάρχει περίπτωση να γίνει μόνο σε μία ομάδα και όχι στην άλλη. Ναι, γιατί αυτό που κάνει ο Βακάλης στο φύλλο αγώνα είναι λίγο μυστήριο. Παρότι δεν είναι αληθινό. Και μπέρδεψε τις ώρες με τα έστειλε συμπληρωματική και ισχυρίστηκε ότι οι άντρες ασφαλείας του ΠΑΟΚ ήταν οπαδοί που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι στον τελικό
μετά την έλευση των ομάδων δεν συνέβη το παραμικρό. Το παραμικρό, κυρίως στην πλευρά του ΠΑΟΚ, γιατί κάτι φάπες με τους αεξίδες και την αστυνομία δεξιά μας, κάτι υπήρχε, αλλά εντός κερκίδας. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τιμωρηθεί. Απλά επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα να είναι και οι τέσσερις μεγάλοι στο πέναλτι, εκτιμώ ότι είναι καλύτερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα αγωνιστικά μας, να μην χάσουμε την Κυριακή σε ένα καταραμένο γήπεδο, είναι η αλήθεια. Αλλά απέναντι σε έναν αντίπαλο που και αυτός είναι σκασμένος. Εντάξει, και βέβαια να κερδίσουμε τελευταία αγωνιστική τον Παναθηναϊκό και να βοηθήσουμε και τον τεράστιο Πανιόνιο, ο οποίος για μένα είναι ο ηθικός νικητής σε αυτήν τη σεζόν. Μιλάμε για παιδιά τα οποία όχι απλά ξεπέρασαν τον εαυτό τους, ναι, ακόμα και χθες θα μπορούσαν αποδεκατισμένοι να πάρουν αποτέλεσμα, θα τα αναλύσουμε αυτά μετά το διάλειμμα. Η ουσία είναι ότι έχεις το πάνω χέρι. Έχουμε το πάνω χέρι. Και πρέπει να το διατηρήσεις. Ακριβώς να το διατηρήσεις, αυτό. Ο άμεσος σου διεκδικητής είναι η ΑΕΚ. Δεν της δίνεις τους τρεις βαθμούς της νίκης. Τουλάχιστον παίρνεις την ισοπαλία για να παραμείνεις. Κρατάς τη διαφορά. Ναι. Κερδίζεις τον Παναθηναϊκό. Ευελπιστείς ότι ακόμη και αν όντως υπάρξει τιμωρία, θα υπάρξει και για τις δύο ομάδες. Οπότε πάλι δεν επηρεάζεις. Εγώ θέλω να είμαι καβατζωμένος και στο ενδεχόμενο να τιμωρηθούμε μόνο εμείς και όχι η ΑΕΚ. Ναι. Επειδή έχουμε ζήσει πολλά όλο αυτό το διάστημα και αυτό το παπατζηλίκι ότι είμαστε χαλίφιδες, γελάνε και τα τσιμέντα. Ακόμα και χθες ο Αρετόπουλος είχε 4-5 σφυρίγματα που να του πιάσει από το λαιμό, ειδικά σε ένα κλέψιμο του Τζάλμα ένα τέτα τέτ. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε, μην γίνουμε και Παναθηναϊκούς. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα για να μπούμε σε μια σειρά, γιατί ο Ασλαμάς διέλυσε την εκπομπή μας και σε λίγο θα είμαστε μαζί να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα και των χθεσινών καταστάσεων. Ζήσαμε πάρα πολλά χθες. Με συνεδρίαση της Λίγκας που πραγματικά έβγαζε φωτιές, με την υπόθεση του Ολυμπιακού με τον Πλατανιά, με τα αγωνιστικά τα δικά μας, με την υπόθεση υποβιβασμού του Ηρακλή, που εμπλεκόμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό νομίζω από ό,τι θα έπρεπε. Όχι με ευθύνη δικιά μας, θέλουν να μας εμπλέξουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ρεπορτάζ, ο Γρηγόρης Ατρίδης είναι στην Αθήνα, θα τον βγάλουμε σε κάποια φάση να μας πει τι γίνεται εν ώψη της εκδίκασης υπόθεσης του τελικού που θα διεξαχθεί σήμερα και πολλά άλλα τα οποία ακόμα και με τα γραφικά και τέλος πάντων κάποιες υποθέσεις με τις ακαδημίες της ομάδας. Επιστρέφουμε σε περίπου 6-7 λεπτά για να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Υπενθυμίζω ότι κληρώνουμε μια τέντα από Tenda Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης προσφέρουν στους ακροατές μας μια τέντα 3,5 μέτρων με το μηχανισμό όπως πρέπει να είναι. Εν ώψη καλοκαιριού, FM και ενώ Tenda Home στο 54526 με το ονοματεπώνυμό σας, βέβαια. Εδώ είμαστε πάλι, επιστρέψαμε Λίμπερο, 107,4 η ώρα είναι σχεδόν μία παρατέταρτο. Πάω 24 στα ραδιοφωνά σας με Σταύρο Κόλκα και Άκη Σακισλόγλου αυτό το δύο. Τον Μπατζόγλου αγανάκτησε πριν, τον είπε σε μία φράση το Χρύσανθο. Είσαι βλάκας, είσαι ηλίθιος, είσαι γελίος, είσαι στόκος. Α, και στόκο τον και στόκο είπε. Τον είπε. Για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Τζομπατζόγλου, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, εσύ αντιλαμβάνεσαι τώρα, εντάξει, που ξέρεις τι σημαίνει Τζομπατζόγλου, που τελευταία φορά νευρίασε... Εξεπλάγιν, δεν ήξερε όταν τα ακούσει. Πριν 5 χρόνια νευρίασε τελευταία φορά. Και όχι λόγω αναισθησίας, επειδή είναι καλό παιδί. Για να τον έφτασε σε αυτό το σημείο, φίλε, νομίζω ότι η διοκτησία του Λίμπερο θα πρέπει να πει Δημήτρη για αυτό που πέρασες μέσα στη σεζόν, ρε αγόρι μου. Εντάξει, 5 χιλιαρικά και εξτρά. Είναι και άπλες μέσα άλλωστε. Αυτά είναι γνωστά. Εγώ νομίζω ότι αν πάει αυτή την κασέτα, ναι, σε δικαστήριο, μπορεί, ναι, να αλλάξει και τον εργατικό νόμο. Αυτά να θεωρούνται βαρέα και αθυγιεινά. Βαρέα και αθυγιεινά, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Ξέρεις το, συγγνώμη να πω κάτι. Γιατί είπε βαρέα και αθυγιεινά. Λοιπόν, κάνουν έναν αγώνα και είμαστε μαζί τους. Οι εργαζόμενοι στα delivery. Εννοείται ότι είμαστε μαζί τους. Ναι. Ζητάνε, εννοείται να μην έχουν μαύρη εργασία και μηχανάκι εταιρικό. Εννοείται. Κάτι το οποίο το είδα. Το είδες? Το είδα. Και νομίζω ότι είναι και επάγγελμα που πρέπει να μπει στα βαρέα και αμφιγιεινά αυτό. Εννοείται, μπορεί, γιατί όταν βρέχει, παραδείγματος χάρη, και εσύ ταξίνεις στον καναπέ σου και πηγαίνεις, ναι, να πούμε και παραγγέλνεις την πίτσα και έρχεται η πίτσα όπως πρέπει να έρθει. Έτσι. Εντάξει. Και ο άλλος είναι από πάνω με πρώτα απ' όλα. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχει fix μπουρμπουάρ όπως κάνουν στην Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να είναι στο νόμιμο. Πόσο είναι, ναι, ναι, είναι νόμιμο, είναι 14%.
δεν το κάνεις γιατί στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, δίνουμε γενικά. Ναι, άλλο σου λέω. Να δίνετε. Να δίνετε. Να δίνετε λεφτά. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι. Ένα 10% να δίνετε. Είναι 25 ναι. και 2,5 τουλάχιστον ναι. έτσι. Δηλαδή ναι. να το υπολογίζετε έτσι. Ότι ό,τι είναι ένα 10% στάνταρ ναι. πρέπει να δίνετε. Για το παιδί. Γιατί αν περιμένετε να τον πληρώσει το αφεντικό, ακόμα δεν έχουν μάθει. Τους εξηγούμε όμως τώρα σιγά σιγά. Μαθαίνουν. Διότι αυτό με το αμάξι, με το μηχανάκι να είναι εταιρικό είναι βασικό, ρε φίλε. Ναι, εννοείται. Φίλε, γιατί το δικό μου μηχανάκι έχει φθορά. Ποιος θα μου το πληρώσει αυτό. Ναι, εκτός ναι. αν μέσα στην πληρωμή μου. Ω, ναι, εκτός αν βλέπεις και αυτό το πράγμα. Αν παίρνεις 8 ευρώ την ώρα, ναι. Μπορεί ναι. να είναι μέσα Ωραία. Και φθορές. Πάμε λίγο να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει στην. Το τι ακριβώς συνέβη χθες στη Νέα Σμύρνη. Αφού πρώτα υπενθυμίζουμε ότι χορηγός της πρώτης ώρας, συγχορηγή της πρώτης ώρας, η Αναδομό, 2311-241-508, anadomo.pavlanakenesi.gr. Επίσης, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης μαζί μας, προσφέρουν μάλιστα στους ακροατές του ΠΑΟΚ 24, μία τέντα 3,5 μέτρων με το μηχανισμό κανονικά, FM κενό Tenda Home στο 54526 μαζί με ονοματεπώνυμο. Αύριο η κλήρωση στην εκπομπή μας. Μαζί μας και η Regina είδη και αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά είδη. Μπαίνετε στο reginabanio.gr και βλέπετε όλο τον κατάλογο με τα προϊόντα της εταιρείας και μετά τα βρίσκετε σε επιλεγμένα καταστήματα. Το ότι μου έρχεται mail από τον ελληνικό τουρισμό, από τον ΕΟΤ. Έχουν καταλάβει. Μπράβο ρε φίλε. Τέλος πάντων, έγινε ένα παιχνίδι χθες στη Νέα Σμύρνη. Κερδίσαμε. Με πολύ μια σημαντικό. Ενδεκάδα που αν είχε μια έκπληξη, για μένα είχε δύο εκπλήξεις. Δεν περίμενα δηλαδή να ξεκινήσει ο Λεόβατς γιατί τον είδα σκασμένο στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν περίμενα να ξεκινήσει ο Πούγκουρας αντί του Μαρεζά. Κατά τα άλλα οι επιλογές ήταν normal τέλος πάντων, δεν υπήρχε κάτι το συγκλονιστικό. Σε παιχνίδι το οποίο θα μετρούσε ποιος θα κάνει τα περισσότερα λάθη. Ξεκινήσαμε πάλι άσχημα. Δεν ήμασταν καλοί. Νομίζω ότι ο Γλύκος μας κρατάει στο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο διάστημα τέλος πάντων. Και έρχεται η τυχερή φάση του 14. Όπου ο Πρίγιοβιτς πάει να βγάλει, να κάνει ένα γύρισμα. Χτυπάει μπάλα στο ρισβάνι και ο Πάκο παίρνει κεφάλι στο σκορ. Εντάξει, ο Πάκο έχασε πολύ πιο μεγάλες ευκαιρίες και έβαλε ένα γκολ. Βάζει αυτό το γκολ τέλος πάντων. Μετά έρχονται οι μεγάλες ευκαιρίες. Ναι, μετά γιατί ναι. ανοίγει το μάτσο. Αλλά το θέμα είναι ότι και πάλι. Έτσι όπως προηγήθηκε ο Πάκο και θα μπορούσε να διαχειριστεί ψυχολογικά καλύτερα το παιχνίδι, έρχονται δύο φάσεις του Πανιωνίου. Με τη μία του Μπεν κιόλας με ένα λάθος του Κρέσπο που το συνηθίζει, που δεν βάζει καλά το σώμα του στη μονομαχία και τη χάνει. Έρχεται το τέταρτο του Μπεν, εκεί κάνει νομίζω ο Γλύκος την απόκριση του αγώνα και παίρνει ο Πάκο τον χρόνο έτσι ώστε να φτάσει στο ημίχρονο. Χάνει δύο ευκαιρίες πολύ σημαντικές με κορυφαία του Τσίμηρο το τέταρτο. Φτάνει στο ημίχρονο εκεί όπου ο Ίβιτς βλέπει το κέντρο άμυνας του με Πούγκουρα και Κρέσπο δεν πάει καλά. Είναι προβληματικό. Βάζει το Μαρεζά στο παιχνίδι. Ο Μάλε ηρεμεί την κατάσταση. Ο Πάοκ δεν δέχεται φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορεί να κάνει κι άλλο γκολ στις φάσεις που του έρχονται. Και λύγει το παιχνίδι έτσι όπως έληξε. Όπως σωστά είπε ο προπονητής στο τέλος, σε αυτά τα παιχνίδια μετράει η ουσία, παιδιά, επειδή δεν έχετε εικόνα της ομάδας. Εμείς πρέπει να σας τη μεταφέρουμε. Αν πας και δεις την ομάδα. Και όλες τις ομάδες και τις τέσσερις που συμμετέχουν στο αεροδρόμιο μετά το παιχνίδι. Ναι, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια. Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι χάσανε. Μιλάμε για πτώματα, εντάξει. Μιλάμε για τύπους οι οποίοι δεν έχουν δύναμη να αναπνεύσουν. Άρα η εικόνα και το θέμα που δεν υπάρχει είναι σε τεράστιο βαθμό φυσιολογικό. Πάλι όμως, για κάποιον που δεν είδε το παιχνίδι, θα νομίζει ότι εχθές ο ΠΑΟΚ δεν είχε δυνάμεις. Ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ έδειξε μια εικόνα για μένα ανώτερη από τις άλλες τρεις σε αυτήν την. Μα αυτό είναι και το δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη ταχυδύναμη από ό,τι ίσως θα περίμενα λόγω 55 παιχνιδιών και λόγω τρομερής φετινής σεζόν που ξεκίνησε Ιούνιο και τελείωσε τέλη Μαΐου. Θα τελειώσει. Τέλος πάντων, ναι, όντως αυτό είναι και το σημαντικότερο ατού του ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή. Ούτε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά φαίνονται, ούτε τέλος πάντων η φαντασία στο παιχνίδι φαίνεται. Ούτε το τακτικό κομμάτι είναι τίποτα το συγκλονιστικό. Αυτό που φαίνεται περισσότερο είναι ότι έχει πιο πολλές δυνάμεις από τους αντιπάλους του. Και αυτό νομίζω είναι που του έχει δώσει το πλεονέκτημα, σύν το κουτάκι της Α, το οποίο ουσιαστικά έδωσε στον ΠΑΟΚ κάτι ανέλπιστο, που από ό,τι φαίνεται μετράει πάρα πολύ σημαντικά στην συγκεκριμένη διαδικασία.
Δεν είναι ο ΠΑΟΚ υπεύθυνος για το κουτάκι. Άλλος το πέταξε. Να το υπενθυμίζουμε και αυτό. Γιατί εδώ που ζούμε θα ξεχάσουμε και το τι είμαστε και το τι κάνουμε. Τέλος πάντων, να πεις ότι κάποιος είναι κορυφαίος. Το άστρο του Πρίγιοβιτς φαίνεται στην φάση του γκολ. Έχει άστρο τύπος, δηλαδή είναι η εποχή που λες ότι κάτι θα βρει να κάνει και θα μπει. Μακάρι αυτό το συνοδεύσει όσο βρίσκεται στον πάγο και φοράει τη φανέλα του. Έχει ρέντα. Ναι, από εκεί και πέρα ανασταλτικά μπορεί να βρεις πολλά παιδιά τα οποία πήγαν καλά. Δεν πήγε καλά το κέντρο άμυνας. Και νομίζω ότι ένα κέρασμα, ένα καφεδάκι σήμερα και από τους δύο στον Παναγιώτη Γλύκο αξίζει τον κόπο. Για να τα λέμε όλα. Και ο Πούγκουρας αγχώθηκε αδικαιολόγητα και ο Κρέσπο είναι σε δύο φάσεις που δεν δικαιολογείται. Δηλαδή και στη φάση του Μπεν και στο δεύτερο ημίχρονο στο Μαχμούτοβιτς που πάλι βάζει λάθος χωρίς ισορροπία το πόδι του, χάνει την κόντρα και μπαίνει ο άλλος να κάνει τέτα τέτα και ευτυχώς τον προλαβαίνει ο Τσίμιροτ, ο οποίος ανασταλτικά, παρότι είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε χθες 46ο παιχνίδι, πήγε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από προηγούμενα παιχνίδια. Απόλυες δεν έχει ο ΠΑΟΚ εν όψει της συνέχειας. Την Κυριακή πάει στο ΟΑΚΑ, υπάρχουν λύσεις. Άλλο παιχνίδι πάντως. Ναι, άλλο παιχνίδι. Δεν θα έχει τον Σάχοφ και τον Ουάρντα εννοείται, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι για άλλη μια αγωνιστική. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο σε αντίθεση με τους αντιπάλους του έχει φθαρεί λιγότερο. Παρότι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό τιμωρήθηκαν τρεις ποδοσφαιριστές του. Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που τιμωρήθηκε ένας. Δεν ξέρω τώρα πού μπορούμε να σταθούμε άλλο στο παιχνίδι το χθεσινό. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά όσον αφορά στο θέαμα της που παρουσιάζει η ομάδα, αλλά το γεγονός είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή, η ΑΕΚ έχει 6 και ο Παναθηναϊκός έχει 5, που οι τρεις θα αφαιρεθούν και θα μείνει στους 2. 4 ο Πανιώνιος που ψάχνει να μην βγει τελευταίος. Να μην βγει τελευταίος. Αυτός είναι ο στόχος του. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Πανιώνιος, ο οποίος περιμένει την ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική. Και θα έχει κίνητρο. Θα έχει κίνητρο να παίξει με ό,τι απέμεινε. Έτσι, το οποίο συμφέρει και εμάς στη λογική του ότι θέλουμε να μας παίρνει ακόμα και το δηλαδή, να χάσουμε βαθμούς από τιμωρία. Βγαίνοντας από το γήπεδο, ο Ήβης του ζητούσαν να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ελπίζοντας ότι μπορούν αυτοί να τους περάσουν και τους δύο. Ναι. Ναι. Μπράβο τους. Είναι λογικό αυτό πρέπει να σκέφτονται. Γιατί κοίταξε, μην ξεχνάς Σταύρο ότι ο Πανιώνης πλέον είναι δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα play-off. Δηλαδή θεμελιώνει την θέση του στην πρώτη πεντάδα των πρωταγωνιστών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Και επειδή πολλά λένε για τον Πανιώνιο και το πώς μάρκαρε με τον ΠΑΟΚ, το πώς έκανε, το πώς έρανε, ο Πανιώνιος έκανε περισσότερες φάσεις. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκός στα 54 λεπτά έστω που παίξαμε. Έχει 3-4 καθαρές φάσεις. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πόσες έχουν όλες οι ομάδες. Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ πόσες είχαν σύνολο. Μία του Μάνταλου, μία κεφαλιά ήτανε και το σουτ του Χρυστοδουλόπουλου που πήγε γκολ. Αυτά είναι. Έχεις κάποια γνώμη για τον Κυριάκο Σαββίδη? Εντάξει, ο Κυριάκος ξέρει μπάλα. Το θέμα με τον Κυριάκο είναι στο μυαλό του. Έχει την υποδομή να καταλάβει ότι έχει μια ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Δυνατό παιδί είναι. Μπάλα ξέρει. Πρέπει να βελτιώσει τα αθλητικά του προσόντα. Τον είδαμε και χθες. Δεν έχει 90 λεπτά, γι' αυτό πάθανε κράμπες. Και δεν είναι ο μοναδικός που πάθανε κράμπες χθες. Επί της ουσίας λοιπόν, και αυτός έχει καριέρα μπροστά του. Αρκεί το μυαλό του να είναι προσγειωμένο. Είναι σε μια ομάδα που θα του δώσει ευκαιρίες. Δεν ανήκει σε εμάς. Δεν ανήκει, ελεύθερος είναι. Απλά ναι. Εγώ το είπαμε την ίδια. Ποσοστό μεταπόλησης έχει. Τέθηκε ένα θέμα την Κυριακή με δηλώσεις του και χθες και στο παιχνίδι ήταν πολύ έτσι, σε κάποια διαστήματα αριστικός. Να κερδίσει ομάδα του Θελιάκη. Εγώ καλά έκανε. Εγώ μαζί του είμαι. Σοβαρά μιλάς. Και πάντα τον θεωρώ δικό μας παιδί. Δεν ήταν και Χριστοδουλόπουλος. Καλά, όχι, ρε, τι λες. Ναι. Απλά την Κυριακή είπε ένα ότι η διαιτησία μας στέρισε τον βαθμό της οπαλίας. Το κρατάω και χθες έκανα δύο φάσεις. Ήταν πολύ τσαμπουκαλεμένος και με πολύ σκληρά μαρκαρίσματα. Άξι, και κάποια στιγμή πέφτει και για ένα φάουλ. Λέω πρέπει να το διορθώσει αυτό ο μικρός.
Δηλαδή παίρνει ένα φάουλο από τον Μπισεσβάλ που το δίνει ο Αρετόπουλος. Που πόρε φίλε δηλαδή. Πολλά τέτοια έδωσε ο Αρετόπουλος χθες. Έδωσε 6-7 φάουλ τέτοια στον Πανιόνιο. Για λέμε και τη διατηρησία. Οι επόπτες έχουν χάσει και για τις δύο ομάδες offside. Ειδικά σε μια φάση χάνει ένα του ΠΑΟΚ, χάνει μετά τον Πανιόνιο. Μου λέει και ο Χρήστος. Αυτό είναι στην αρχή. Και ένα άλλο. Δεν ήταν τον Μπισεσβάλ, εκεί τον Ερίκη σήκωσε. Που δεν ήταν στη φάση. Τέλος πάντων. 21-10 λέει τα φάουλ. 21-10 τα φάουλ. Ναι. Και υπάρχει το κλέψιμο του Τζάλμα που βγαίνει τέτα τέτ που δίνει φάουλ ο Αρετόπουλος που δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Ναι. 21-10 με σε ένα μάτσο που έχει μεγάλη κατοχή, έτσι. 21-10 με 60-40 κατοχή. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αυτά για το παιχνίδι. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Αθήνα. Σταύρο, εγώ από το χθεσινό παιχνίδι κρατάω κάποια καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ όσον αφορά μετά τον γκολ και το κράτημα της μπάλας. Έτσι. Την κατοχή, το κράτημα της μπάλας και τη φρεσκάδα αυτή που σου είπα ότι μου δείχνει ότι σε σχέση με τους υπόλοιπους τρεις αντιπάλους ο ΠΑΟΚ έχει πολύ περισσότερες λύσεις και το ότι κερδίσαμε μέσα στον Πανιόνιο μπορεί να περνάει λίγο στον ντούκου με όλο αυτό το χρέωμα που τρώμε που μιλούσαν αυτοί και χθες και προχθές ακόμα και για το διπλό, πόσο έχει πέσει και πόσο έχει κάνει. Αλλά επί της ουσίας, μόνο ο Ολυμπιακός με τον τρόπο που κέρδισε, κέρδισε μέσα στο Πρώτα απ' όλα να πω κάτι απλό. Γράφει στο Sport FM προχθές, πέφτει το διπλό του ΠΑΟ. Όχι, μόνο διπλό βλέπουν οι μπουκ, κάπως έτσι το γράψαν. Πόσο έπεσε, ρε? Από το 1,90 στο 1,70. Έπεσε γιατί παίχτηκε. Ωραία, η τριάδα χθες ήταν ΠΑΟΚ, Άντερ Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Μάντσεστερ. Αυτή ήταν η τριάδα. Ναι. Όποιος δεν την έπαιξε, ωραία. Τι να πω ρε φίλε, εντάξει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Την ίδια στιγμή λοιπόν που πέφτει 1,20 ο 0,2 το διπλό του ΠΑΟΚ, πέφτει μία μονάδα το διπλό της ΑΕΚ. Που είναι ορθολογικό. Γιατί? Γιατί ο άλλος υπολογίζει ότι ο Παναθηναϊκός είναι σακατεμένος. Ωραία. Και λέει ότι η ΑΕΚ για να έχει τύχη πρέπει να κερδίσει. Και πάει στο κίνητρο. Και φορτώνεται και το διπλό. Σε ένα παιχνίδι που έχει, σε ένα κουπόνι που έχει 10 παιχνίδια χθες. Σύνολο. Ωραία. Και υπονοούμενα εσχρά για τον ΠΑΟΚ και τον Πανιόνιο, για την πτώση 0,2 του διπλού, γιατί εγώ το έπαιξα στο 70, ρε φίλε. Δεν το έπαιξα στο 1,90, γιατί και εγώ ήθελα να δω πόσο θα πάει. Ωραία. Και καμία αναφορά στην πτώση του διπλού της ΑΕΚ. Οι κουτοπονηριές τους. Ναι, εγώ να πω και κάτι άλλο. Ότι όταν υπονοείς ότι μία ομάδα θα κερδίσει στην έδρα της ΑΕΚ, ενώ δύο μέρες πριν έχει ματώσει για να βάλει γκολ, το έβαλε αφού έμεινε και ο αντίπαλος με 10 παίχτες. Ναι. Και κέρδισε με τα βία. Δηλαδή, αν ήταν να στηθεί ένα μάτς, θα στείλονταν καταρχήν το πρώτο που ήταν. Τέλος πάντων. Και να είχαν 3-0 άνθρωποι, δεν θα έλεγε τίποτα. Την αλητεία τους. Ναι, ρε φίλε, αφού είναι εντάξει, το κλίμα όλο περισσότερο. Όχι είναι... το κλίμα, το κλίμα το δημιουργούν αυτοί εκεί. Εντάξει. Αυτοί που λέγανε ότι οι καταθέσεις του Πλατανιά αθωώνουν τον Ολυμπιακό. Αυτό γράψανε. Ενώ οι καταθέσεις του Πλατανιά που τις είχαν μέσα έλεγαν ότι είναι 15 στις 18. Ναι. Τέλος πάντων, τα βλέπουμε όλα, τα παρακολουθούμε όλα, ξέρουμε πώς στείνεται το κλίμα τεχνιέντος, ξέρουμε γιατί στείνεται το κλίμα, ξέρουμε ποιοι κολλάν σε αυτό σαν τις μύγες για να πείσουν για τον ανήθικο ΠΑΟΚ και καλά με το μυαλό τους. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, σημειώνουμε. Και θα έρθει η στιγμή που όλοι θα ξεφτυλιστούν. Όλοι. Πάμε στο διάλειμμα τώρα. Πήγε ήδη μία η ώρα. Σύνδεση με την Αθήνα και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη σε λίγο. Διάλειμμα να πάρουμε μια ανάσα. Δεύτερη ώρα, πάω 24. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα και τον Γρηγόρη τον Ατρίδη. Έχουμε τον Γρηγόρη. Σε ένα λεπτό, α, το παιδί μας. Γιατί? Μα γιατί άραγε, τι κάνει και στον Ατρίδη. Βάλτε στα αυτιά και δεν θα κάνει. Μικροφωνίζεις τα βέβαια. Πάμε λίγο, χαμήλωσε λίγο, ότι ο κουφός ακούει. Είναι, ο ερωτικός μετανάστης είναι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής. Ερωτικός μετανάστης, Γρηγόρης Ατρίδης.
κλαίνουν τα κορίτσια μας που δεν κατάφεραν να τον ρε συ, Γρηγόρη, εγκλωβίσουν εδώ. Όλοι φεύγουν από την Αθήνα, ρε αγόρι μου. Και εσύ πήγες. Ναι, και εσύ πήγες. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, το οποίο δεν έχει, στο οποίο δεν έχει δοθεί ακόμα λύση, οπότε εσείς συνεχίζετε το γλίτσι κανονικά και καλά κάνετε. Μα πρέπει να βρεθεί μια λύση, πρέπει το ζευγάρι να σμίξει, να είναι μαζί. Κοίτα, εγώ μπορώ να σας νοικιάσω ένα σπίτι στη Λάρισα κάπου στη μέση, Βόλο. Βόλο από τον τελικό. Βόλο, μια χαρά. Τέλος πάντων, τι, πού βρίσκεσαι τώρα? Αθήνα είμαι και είμαι καθοδόν γιατί θα δώσουμε το παρόν και στην εκδίκαση που, στις εκδικάσεις που υπάρχουν το μεσημέρι και αφορούν το ΠΑΟΚ. Είναι η υπόθεση με τα επεισόδια στον Βόλο και η δίωξη που υπάρχει σε βάρος και του κυρίου Μίχελ. Υπάρχει εννοείται και αυτό το θέμα που προκύπτει από την τιμωρία που ζητάει για τον Μάτος ο Παναθηναϊκός. Οπότε το χουλ, την υπόθεση που ζητάει ο ΠΑΟΚ τιμωρία, να υποθέσω δεν θα είναι σήμερα η εκδίκαση. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να δικαστεί, αν τέλος πάντων ασκηθεί δίωξη, αργότερα χρονικά. Σήμερα δεν γίνεται. Mm. Δεν προλαβαίνω χρονικά. Δηλαδή. Βάλτε το και μόνο τώρα. Να, τρέχεις. Τώρα, για το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι... Βασικά, τι κλίμα υπάρχει στην Αθήνα για την εκδίκαση υπόθεσης από ΑΕΚ, έχεις καμία εικόνα? Νομίζω ότι για κάποιον λόγο, βασικά... Όχι τυχαίο, τον έχουμε αντιληφθεί τον λόγο αυτό. Είναι λες και η εκδίκαση αφορά περισσότερο τον ΠΑΟΚ και όχι την ΑΕΚ. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι υπήρξε αρχικά αυτό το λάθος του παρατηρητή που ενέπλεξε τον ΠΑΟΚ σε μια ιστορία που θα μπορούσε να τον φέρει αντιμέτωπο με την αφαίρεση 3 βαθμών και γενικά και με τον πόλεμο που δέχεται παραπάνω, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν συγκεκριμένα συγκροτήματα μηδιακά που δεν τα πάνε καλά με τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει να βρίσκουν συνέχεια προβλήματα. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης βαθμών, δεν το συζητάμε αυτό, και ότι επειδή υπάρχουν επεισόδια εκτός του γηπέδου, υπάρχουν και εντός του γηπέδου αυτά που είδαμε μία ώρα πριν από την σέντρα. Όχι μία ώρα. Η τιμωρία. Τρεις ώρες πριν την σέντρα, ναι. Γιατί? Όσο ήταν τώρα, δεν το θυμάμαι και εγώ ακριβώς. Το ίδιο έκανε και ο Βακάρης, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Ναι. Υπάρχει το θέμα με τον κίνδυνο τιμωρίας της έδρας. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό και σίγουρα για ένα υψηλό χρηματικό πρόστιμο. Προφανώς και η νομική υπηρεσία του ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να δώσει μία μάχη για να μειώσει μια ενδεχόμενη ποινή. Αλλά αυτό που βλέπω πάντως στην ΑΕΚ είναι ότι το περνάνε πολύ στον ντούκου μέχρι τώρα. Ναι, ναι, είναι ένα θέμα που δεν απασχολεί τόσο πολύ το ρεπορτάζ της ΑΕΚ γενικά. Συνολικά, λες και η δίωξη δεν αφορά και την ΑΕΚ σήμερα ή είναι ένα θέμα το οποίο δεν καίει την ομάδα της Ένωσης. Σε αυτή την υπόθεση, εβδομάδα... λοιπόν, απασχολείται περισσότερο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αν έχουμε καταλάβει καλά. Ναι, ναι, σίγουρα αυτό. Σίγουρα αυτό και λόγω. Ο οποίος θα κάνει και παράσταση σήμερα, κανονικά. Ναι, 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 θα δώσει το παρόν. Την προηγούμενη εβδομάδα που υπήρξε αναβολή. Μιας και αναφερόμαστε στην ΑΕΚ, υπήρχαν εκπρόσωποι της ΑΕΚ στη διαδικασία, παρότι ήταν σχεδόν σίγουρο, το είχαμε αναφέρει και το είχατε πει και στην εκπομπή, ότι θα γίνει αναβολή λόγω της απεργίας των δικηγόρων. Είχε βρεθεί εκεί ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΑΕΚ, υπήρχαν και κάποιοι από την διοίκηση, αλλά αναβλήθηκε η διαδικασία και θα εκδικαστεί ουσιαστικά σήμερα αυτή η υπόθεση. Ωραία. Δώσε λίγο κλίμα από Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη νομίζω ότι δεν περίμενα εγώ να δω αυτό που συνέβη με τον Πέλκα, γιατί από την πρώτη στιγμή που σηκώθηκε να κάνει ζέσταμα και με το που κατάλαβαν ότι θα μπει μέσα στο παιχνίδι, και εννοείται ότι συνεχίστηκε αυτό και σε κάθε επαφή που είχε και στο οτιδήποτε άλλο, τα άκουσε και πάρα πολύ έντονα μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν και δηλώσεις του ίδιου του ποδοσφαιριστή που διευκρίνησε ότι δεν ήθελε να κάνει τη χειρονομία αυτή στο παιχνίδι του πρωταθλήματος στην Τούμπα σε βάρος του Πανιωνίου, κάποιου στελέχους ή στον κόσμο. Εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να μαζευτεί έτσι κι αλλιώς. Τώρα, κατά τα άλλα, στο αγωνιστικό κομμάτι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε σε μια διαδικασία προβληματική με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, και μιλάω για τα play-off, να πάρει την ουσία. Είχε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο γιατί ήταν αφελής μεσοαμυντικά και έδωσε δικαιώματα. Εκεί που υπήρχαν ανάσες στους παίκτες του Πανιωνίου, κυρίως τον Μπεν, που αυτός ο ρόλος που του έδωσε ο Μιλόγιδης. Τον θέλω αυτόν οπωσδήποτε, αλλά δεν ξέρω, μάλλον ανοίξει τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως ναι, και είναι μία από τις περιπτώσεις που αυτούς τους κλασικούς δανεισμούς που δεν ξέρεις και πού ανοίξει στο τέλος.
Πάντως, αυτός ο ελεύθερος ρόλος που είχε χθες ο Μπεν στην κορυφή της επίθεσης το 4-2-3-1 στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο είδαμε λίγο μια διαφοροποίηση στο σχηματισμό, μπέρδευε πολύ την άμυνα του ΠΑΟ και ο Καθάρης δημιούργησε προβλήματα από δεξιά και ο Μασούρα δημιούργησε προβλήματα. Όλα αυτά είναι προϊόν της κακής αμυντικής λειτουργίας του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ ήταν καλά μισοαμυντικά θα ήταν πολύ λιγότερες οι φορές που θα πατούσε ο Πανιώνιος στην μεγάλη περιοχή. Ήταν και τυχερός ο Δικέφαλος χθες, γιατί κατάφερε στην πρώτη έτσι ουσιαστικά επίσημη επίσκεψή του στα καρέ του Παντί να σκοράρει και να υπάρξει αυτή η κόντρα που τον βοήθησε. Πήρε ένα γκολ νωρίς. Είχε μία-δύο φάσεις ακόμα μετά στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι από νωρίς, να κάνει το 2-0 και εκεί πληρώνει λίγο την τσαπατσουλιά και την αφέλεια που είχαν κάποιοι επιθετικοί του. Κατά τα άλλα, στο δεύτερο ημίχρονο είναι ένα άλλο παιχνίδι και είναι αυτό που σημειώνουμε τουλάχιστον μετά τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Η κούραση έχει καταβάλει πάρα πολύ τις ομάδες. Ο Πανιώνιος που είχε πολλές και σημαντικές απουσίες επειδή δεν είχε παραπάνω λύσεις και είναι μια ομάδα που έτσι και αλλιώς βασίζεται κυρίως σε 12-13 παίκτες, από ένα σημείο και μετά έχασε και κάποιους από τους βασικούς όλη τη σεζόν, και λέω έχασε γιατί δεν είχαν άλλες δυνάμεις. Φαινόταν ακόμα και ο Μπέρ που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ δραστήριος, στο δεύτερο είχε πολλά έτσι, προβλήματα γιατί φαινόταν ότι ήταν κουρασμένος. Η κόπωση φάνηκε και στον ΠΑΟΚ που είναι μια ομάδα με μεγαλύτερο ρόστερ και νομίζω ότι είναι η πιο γυμνασμένη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά εγώ απορώ πως ο Ίβιτς δεν μπήκε στη διαδικασία να αντικαταστήσει τον Τσίμιροντ. Είχε πεθάνει, περιφερόταν στον αγωνιστικό χώρο με όσο πιο δυνατόν πιο έξυπνο τρόπο για να κάνει μια διαχείριση των δυνάμεων του, ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Γενικά με τον Τσίμιροντ ναι, έχουμε ένα θέμα, είναι σκασμένος, ναι. Γιατί έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από όλους νομίζω. Ναι. Μαζί με τον Λέωβατς. Αυτό, και αν δεν είναι ο πρώτος είναι μαζί με άλλους δύο, και ο Λέωβατς που λες είναι και χθες είχε μέτρη απόδοση, δεν ήταν καλά και νομίζω ότι σίγουρα είναι επηρεασμένος και από αυτό το κομμάτι του ότι έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ. Αναφέρεις κάτι στο ΠΑΟΚ 24 για τις ακαδημίες, για πες λίγο τι γίνεται. Ναι, υπάρχει ρεπορτάζ το οποίο τρέχει και στο συγκεκριμένο θέμα την ίδια στιγμή που το θέμα της ανάληψης της τεχνικής διεύθυνσης των ακαδημιών. Αυτό εννοείς? Ναι, από ένα στέλεχος το οποίο ψάχνει ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες στο εξωτερικό. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο κύριος Μίχελ, ο οποίος μεμονωμένα κατέβηκε στην Αθήνα και βρέθηκε χθες στην Νέα Σμύρνη για να δει το παιχνίδι, αυτή την ώρα που μιλάμε έχει κρίσιμες επαφές, πολύ σημαντικές, ένα ραντεβού που αποκαλύψαμε ότι θα κάνει σήμερα στο Παρίσι και θα βρεθεί στην γαλλική πρωτεύουσα για λίγες ώρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ασχολείται μόνο με την πρώτη ομάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες ασχολείται πολύ και με το θέμα των ακαδημιών, επειδή είναι αρκετούς μήνες στον ΠΑΟΚ, είναι από τους ίσως ο μοναδικός τεχνικός διευθυντής στην εποχή Σαββίδη που το έχει καταφέρει αυτό, μιλάω για ξένο. Έχει αρκετά καλή εικόνα για την δουλειά που γίνεται και είναι αρκετά ευχαριστημένος, απλά ψάχνει κάποιον άνθρωπο ο οποίος θα είναι ακόμα πιο εξειδικευμένος στο κομμάτι των ακαδημιών και θα μπορέσει να απογειώσει ουσιαστικά παραπάνω αυτά που παίρνει ο ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες του, και πάντα βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος είναι να περάσουν περισσότεροι παίκτες από τις ακαδημίες στο κατόφλι της πρώτης ομάδας και να είναι και πιο έτοιμοι. Με όποια προβλήματα υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα και την απουσία της δεύτερης ομάδας που την έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Τώρα, στο ρεπορτάζ. Τις προηγούμενες ημέρες αποκαλύψαμε ότι ο κύριος Μίχελ πριν από λίγο καιρό είχε πολύ προχωρημένες επαφές με την βασική του επιλογή για τις ακαδημίες σε επίπεδο στελέχους που ήταν από την Ολλανδία, άνθρωπος ο οποίος είχε εργαστεί στον Άγιαξ και την Αϊντχόβεν. Ωστόσο, το γεγονός ότι συνεχίζει και εργάζεται ακόμα στην Ολλανδία σε συγκεκριμένο πόστο ανάγκασε τον ΠΑΟΚ για να μπορέσει να τον πείσει να του δώσει κάποια έξτρα οικονομικά κίνητρα, αφενός για να αφήσει τη δουλειά του και αφετέρου για να πιστεί να έρθει στην Ελλάδα να δουλέψει. Αυτό ανέβασε δυσθεώρητα την όλη έτσι κατάσταση στο οικονομικό κομμάτι για μια ενδεχόμενη συμφωνία. Τελικά δεν βρέθηκε συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές γιατί ξέφυγε πολύ το πράγμα στο οικονομικό και έτσι αναγκάστηκε ο Μίχελ να πάει σε επόμενη επιλογή, στο Plan B του, το οποίο μάλλον θα είναι και η τελική του επιλογή, θα είναι ο εκλεκτός του για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από την Ιβηρική, είναι πιθανότατα Ισπανός, δεν είμαστε και 100% βέβαιοι για να τα μεταφέρουμε όπως είναι. Η Ιβηρική έχει και την Πορτογαλία να υποθέσω. Ναι. Πάντως έχει δουλέψει αρκετά σε ακαδημίες στην Ισπανία και νομίζω ότι είναι άνθρωπος που ξέρει καλά το συγκεκριμένο μοντέλο. Και η Ισπανία είναι μια χώρα εκτός από την Ολλανδία που βγάζει πολλούς νέους παίκτες και φημίζεται για τις ακαδημίες της.
Με το συγκεκριμένο φέρεται ότι υπάρχει συμφωνία και τα έχουν βρει και στο οικονομικό κομμάτι, και αν δεν υπάρξει κάποιο εμπόδιο της τελευταίας στιγμής, θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει το ρόλο που περιγράψαμε πιο πριν, και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρχει και η επισημοποίηση της συμφωνίας. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, Γρηγόρη? Όχι, δεν νομίζω. Μπορείς να... Τώρα πού είσαι ακριβώς? Γιατί δεν νομίζω να μετακινήσει. Στον δρόμο δεν είναι ότι είναι ο Παπατζής. Πάει στην εκδίκαση της υπόθεσης. Στην εκδίκαση της υπόθεσης. Θα είσαι 4 η ώρα εκεί, δηλαδή, να υποθέσουμε. Θα φτάσεις. Θα είμαι. Δεν θα σε παρασύρει κάτι. Ωραία. Όχι. Το έχει δουλεμένο. Αυτό... Πρώτα παρήγγειλε καφέ και μετά βγήκε στο τηλέφωνο. Ναι, μην έρθει τώρα καμία σερβιτόρα και πώς τον πίνετε. Φρέντο εσπρέσο, γλυκό και τέτοια. Εντάξει, και φαίνεται ότι οδηγάει, ταξιδεύει τώρα. Είναι καθοδόν για το γουδί του. Το μυαλό του. Είναι η εκδίκαση. Πες μας, δώσε μου μια εικόνα της Αθήνας. Άγια, άμα συνεχίσεις και περιγράφεις, θα νομίζω ότι έχει καμιά κάμερα δίπλα μου που με παρακολουθείτε, δηλαδή. Τι καιρό έχεις στην Αθήνα? Η χώρα αυτή έχει πολλούς ρουφιάνους, Γρηγόρη μου, να ξέρεις. Ναι, είναι... Κοίτα είναι δεξιά λίγο να μου σου χαμογελάει. Ένα με καμπαρντίνα. Κοίτα τον έλεγχο. Χαμογέλασε δεξιά, σε βγάζει φωτογραφία. Έχει μια περίεργη συννεφιά, γιατί δεν το φωτίσαμε. Συγγνώμη, Γρηγόρη, δεν το φωτίσαμε αυτό, όντως. Για να αρρωστήσει το παιδί μας. Ζακέτα πήρες. Ζακέτα να βάλεις. Καλός είναι ο καιρός και έχει και ήλιο. Απλά πιστεύω ότι αργότερα θα βρέξει, γιατί μία ανοίγει και μία κλείνει ο καιρός. Εντάξει, έτσι είναι στην Ελλάδα. Καλά, ρε. Γρηγόρη, τα λέμε. Άντε, καλή επιτυχία, φίλε. Καλό είναι να χάσουμε κανένα βαθμό, να μείνεις κάτω. Τα λέμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Bye, bye. Ήταν ο Γρηγόρης Αθλήτης, απεσταλμένος στον ΠΑΟΚ 24 στην Αθήνα για το παιχνίδι της Νέας Μύρνης, αλλά και για τη σημερινή εκδίκαση. Ένα ΠΑΟΚ 24 το οποίο απλώνει τα δίχτυα του. Όπου και αν υπάρχει ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, θα βρίσκεται πάντα εκεί. Αυτή ήταν και η δέσμευση από τη μέρα που το σηκώσαμε στον αέρα. 28 Μαΐου του 2010, συμπληρώνουμε σε λίγες μέρες 7 χρόνια. Πρωτογενούς ενημέρωσης στα θέματα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ήμασταν νίκη, γεράσαμε. Είναι η αλήθεια. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία μάθαμε πολλά και μαζί με άλλους συναδέλφους που κάναν και αυτή τη δική του προσπάθεια εδώ στη Θεσσαλονίκη, προσπαθούμε να παρέχουμε μια ενημέρωση σοβαρή γύρω από τα θέματα του ΠΑΟΚ. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα, αφού θυμίσουμε ότι κληρώνουμε μια τέντα 3,5 μέτρων από την Τέντα Home. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης είναι εδώ μαζί μας. Σας κάνουν δώρο μία τέντα εν ώψη καλοκαιριού με μηχανισμό, με τα πάντα. Ο Στόκος που παίρνει τηλέφωνο τώρα, που είναι και κολλητός μου, να θυμηθεί πότε έχω εκπομπή. Επίσης, FM και ενώ Τέντα Home στο 545. Σοφία, όχι κουζίνα, τέντα δίνω. Τέντα, όχι κουζίνα. Κάτσε λίγο. Δίνουμε και κουζίνα? Όχι. Γιατί δίναμε... Α, μήπως... Αυτό είναι... Η πρωινή δίνανε. Είναι άλλος διαγωνισμός αυτός. Είναι και ενευθέτω χρόνο, μπορεί να στέλνει και στη δική μας εκπομπή και να μπουν όλα μαζί στην ίδια... Όχι. Ωραία. Εγώ υποσχέθηκα πάντως ότι θα δώσω FM και ενώ Τέντα Home, ονοματεπώνυμο στο 54526, για να πείτε στην κλήρωση για την τέντα που θα γίνει αύριο. Επίσης, μου υποσχέθηκε ο Βασίλης Ροτόλης ένα TW Steel ρολόι να το κληρώσω εδώ. Πανάκριβα, πανέμορφα ρολόγια, τα οποία πανάκριβα γιατί έχουν αξία. Κρίσταλο, εδώ είναι διαμάντια ιστορία. Κάτσε, μας κόψει κανείς το χέρι, δεν έχει διαμάντι. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μην έρθει με χατζάρα να σε κλέψει. Χατζάρα, ναι, βγήκε κανένα χέρι. Πάμε στο διάλειμμα και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για να σχολιάσουμε τα όσα χρεώνουν στον ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί εκτιμώ ότι δεν γίνεται να είναι ο ΠΑΟΚ σε θέση άμυνας συνεχώς. Και ήρθε η ώρα, Άκη μου, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα που μας χρεώνουν οι συντοπίτες, κυρίως έρχοντας, συνδέοντας μάλλον την όλη επικοινωνιακή πολιτική του Παναθηναϊκού που ηγείται της αλλίωσης της πραγματικότητας. Ωραία, με τις πλάτες του Ολυμπιακού, βέβαια, τον νέο συνέδερό του,
με το κομβικό πρόσωπο, τον κύριο Παναγόπουλο από την πλευρά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Να μπορούμε να κάνουμε μια αναζήτηση στο Google, να δούμε τι ήταν ο κύριος Παναγόπουλος για την ΕΡΤ. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Τέλος ότι πάντων, ήταν και ο κύριος Φιλιππίδης, πώς τον λέγανε, για τα ελληνικά ταχυδρομεία. Τα ελληνικά ταχυδρομεία, ναι. Άγγελος Φιλιππίδης, τον θυμάσαι. Θυμάμαι, πρόεδρος στον Παναθηναϊκό. Είναι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό την εποχή που τρώει το ξύλο Θυμιάδης στη Λεωφόρο. Στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Ξαφνικά λοιπόν υπάρχει μια έκρηξη διαφόρων αντιπάλων για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ψήφισε τον υπαβοσμό του Ηρακλή στη χθεσινή συνεδρίαση της Super League. Ο ΠΑΟΚ ήταν μία από τις 9 ομάδες που ψήφισαν υπέρ του υποβιβασμού. Μία ομάδα η οποία είναι υποβιβασμένη εδώ και μήνες, εντάξει, από τις 31 Μαρτίου. Αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε μία επιλογή. Θα μπορούσε να πουλήσει, να πετάξει αετό. Θα μπορούσε να πει ότι δεν ψηφίζω υπέρ της, του υποβιβασμού του Ηρακλή για αυτόν τον λόγο. Θα μπορούσε να πει ότι λευκό με σταφίδες όπως είναι η σοκολάτα, αλλά ψήφισε κατά. Το λευκό κάποια στιγμή που το είχε ψηφίσει δεν αυτό, του χρεώθηκε ποτέ το λευκό. Ναι, του χρεώθηκε ως αρνητικό. Ακριβώς. Το είχε κάνει. Ωραία, λοιπόν, τώρα λοιπόν ψήφισε κατά του Ηρακλή και αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν, ποιο είναι το επιχείρημα κάποιου να με πείσει εμένα προσωπικά γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ψηφίσει υπέρ του Ηρακλή. Είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία που έχει φιλική προς τον ΠΑΟΚ. Του κάνει καλό του ΠΑΟΚ. Τι ακριβώς του προσφέρει σαν συνεργασία ο Ηρακλής και αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ψήφισε υπέρ του ΠΑΟΚ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Λίγκας και την κατοχύρωση της βαθμολογίας από το 1-5. Από το 1 μέχρι 5. Ή ψήφισε υπέρ του Ολυμπιακού. Ο οργανισμός του Ηρακλή ήθελε τη βοήθεια του ΠΑΟΚ ή όταν αυτή ήρθε αντιμετωπίστηκε χυδαία. Και καλώς αντιμετωπίστηκε. Εγώ δεν γουστάρω να με βοηθάει κανένας άλλος. Δεν είμαι κατά αυτής της λογικής. Με λίγα λόγια, ψάχνω ένα επιχείρημα να μου πει κάποιος γιατί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να ψηφίσει αλλιώς. Για ηθικούς λόγους. Δηλαδή θα άλλαζε κάτι αν ο ΠΑΟΚ ψήφισε Ηρακλή. Θα ήταν 8-3. Ηθική θα ήταν λόγια αν ήταν 7-5 και με την ψήφο σωστή το έκανε 6-6. Ήταν 6-6, το έκανε δηλαδή 7-5 υπέρ του Ηρακλή. Τότε θα υπήρχαν ηθικοί λόγοι. Και πιο προδιαμορφωμένοι. Και πιο ακλόνητο το επιχείρημα υπέρ τη τάση του ΠΑΟΚ. Το οποίο δεν αφορά βέβαια το συγκεκριμένο πανό που είχε σηκωθεί, που και αυτό μέτρησε στην όλη διαδικασία. Το πώς κινήθηκε ο ΠΑΟΚ δηλαδή, που δεν μέτρησε καθόλου στο αποτέλεσμα, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Υπάρχει και κάτι το οποίο εγώ δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω στον αέρα. Θα ήταν χυδαίο από την πλευρά μου να το χρησιμοποιήσω στον αέρα, αλλά υπάρχει και αυτό. Άρα λοιπόν, μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κρίνουμε τον ΠΑΟΚ για κάτι που δεν επέβαλε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Στήριξε τον Κομπότη, ο Ολυμπιακός στηρίζει τον Κομπότη χρόνια τώρα. Ο Ολυμπιακός την κρατάει στην κατηγορία. Αυτή είναι η ομάδα που τον κρατάει. Και αυτή είναι μια αλήθεια. Από εκεί και πέρα όμως και τους Ηρακλειδείς, σέβομαι γιατί είναι αυτοί που είναι πονεμένοι. Πέφτουνε τρίτη φορά για εξωγωνιστικούς λόγους. Δεν είναι λίγο. Δεν είναι λίγο. Οι άλλοι τι πετάγονται. Έλα ρε. Εδώ και μια εβδομάδα μας λέγανε οι άλλοι ότι θα ανεβούμε σαν τρίτη γιατί πέφτει ο Ηρακλής. Ποντάρανε στην πτώση του Ηρακλή τώρα. Ποντάρανε στην πτώση λογοδιοδότησης. Και ξαφνικά μου το παίζουν ηθικολόγοι και αλληλεγγύοι. Εγώ αντιλαμβάνομαι όταν βλέπεις κάποιον να είναι πολύ δυνατός στα πέριξ σου και εσύ πολύ αδύναμος. Καταλαβαίνω τη φοβία. Καταλαβαίνω ότι ψάχνεις να πιαστείς από κάπου. Το αντιλαμβάνομαι και αυτό και το σέβομαι σε ένα βαθμό. Αλλά το ψέμα θα σε οδηγήσει πιο κάτω. Ή κοντά ποντάρια, θα σε πάει πιο κάτω. Εγώ παραδείγματος χάρη, το Χρήστανθο του το έχω πει 150 φορές. Τι να καταλάβει, ο Χρήστανθος κάνει άλλο πράγμα, ρε παιδί μου τώρα. Άκου, θα πρέπει να είσαι ρεαλιστής όταν υπάρχει κρίση. Όταν εμείς λοιπόν επηγούμενου, για να τα βάλουμε και λίγο ιστορικά κάτω τα πράγματα, όταν επηγούμενου ήμασταν υποδιάλυση, σκεφτήκαμε 10 πράγματα, 10 άνθρωποι. Πώς μπορεί αυτό, το, πώς καράβι μπορεί αυτό το καράβι να σωθεί. Και εμείς θέλαμε να τον φάμε ζωντανό, να φύγει από τη. Θέλαμε να μην είναι εκεί. Να σωθεί. Δεν είπαμε όμως μη κόβετε εισιτήρο να μπείτε μες στο γήπεδο. Έχουμε και λέμε. Ξανασκέφτησε έξυπνα.
Γράψε το μήνυμα για τη συνεχίσεις. Ναι, ναι, όχι, θέλω να πω με λίγα λόγια. Βάλαμε κάτω 10 άνθρωποι, 10 πράγματα. Κάποιοι είχαν να προτείνουν μια λύση. Ωραία, αυτή του Ζαγοράκη. Δρομολογήθηκε, στηρίχτηκε, δημιουργηθήκαν οι συνθήκες. Ωραία, φάνηκε μια δυναμική. Πήγε ο ΠΑΟΚ στην ελίτ. Ωραία, και ακόμα όταν λύγησε οικονομικά, τα project που έστησε είχαν ποδοσφαιρική άβρα. Και με το Βρίζα Δόνι που βρίζουν το Δόνι δική μας, εννοείται. Ωραία, ήμασταν δεύτεροι με 5 εκατομμύρια budget. Σήμερα που μιλάμε, 5,5. Ο Άρης με 3 εκατομμύρια budget δεν ανέβηκε από τη Β' Εθνική. Εμείς με 5-5,5 ήμασταν δεύτεροι στη Λίγκα. Στη Σούπερ Λίγκα. Δεύτεροι. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να μάθετε να στείνετε ομάδες. Κοιτάξτε να καταλαβαίνετε πρώτα το άθλημα. Που δεν καταλαβαίνετε τι χρώμα είναι η μπάλα. Κοιτάξτε να καταλαβαίνετε πώς στείνετε ένα ρόστερ και τι είναι σύνθεση χαρακτηριστικών. Κοιτάξτε να διαλέγετε έναν προπονητή που δεν δουλεύει μόνο την αερόβια όπως τον Αναστόπουλο που είχατε από την αρχή και πανηγυρίζατε επειδή λέει ατάκες. Κατά του ΠΑΟΚ περισσότερες. Και μετά ελάτε να μας πείτε εμάς διάφορα. Και αυτό το πράγμα το λέω για το καλό σας. Δηλαδή, μάθετε ποδόσφαιρο πρώτα. Τι είναι αυτό το πράγμα που 11 χαζί κλουτσάνε μια μπάλα. Και μετά έλατε να μας πείτε μας ηθικά διλήμματα και ιστορίες και το ένα και το άλλο. Που ουσιαστικά ξέρουμε και εγώ και εσύ ότι ποντάρανε στην πτώση του Ηρακλή από την αδειοδότηση. Εννοείται. Είχε αφήσει ο Κούγια σε ένα νομικό παράθυρο τις προάλλες ότι μπορεί να ανέβει ο τέτος από τη Β' Εθνική αν πέσει ο Ηρακλής και σου ξουμούξουμε τα λάκια. Ωραία. Αν πέσει λόγω αδειοδότηση, όχι ναι, έτσι τώρα κανονική βαθμολογία. Ναι, κανονική αλλοιωμένη βαθμολογία. Δηλαδή, ο Άρης αυτό που ήθελε ήταν ο Ηρακλής να συνεχίσει να είναι έτσι, να μην το αφαιρεθούν οι βαθμοί από τον Πορτουλίδη και όταν θα ανοιχτούν οι φάκελοι. Και, γιατί ήδη δεν πήρε άδεια σε πρώτο βαθμό. Όταν θα τελεσίσει δικό του βαθμό. Έχει στείλει ένα φάκελο. Να διεκδικούσε. Πώς έστειλε στον πόλεμο αυτό που ήταν στα χαρακόμματα ένα γράμμα στη γυναίκα του. Αυτό έστειλε ο Ηρακλής. Του είχε πολλές ελλείψεις. Ναι. Τέλος πάντων, δεν θα κατηγορείτε τον ΠΑΟΚ. Και σας το λέω όχι επειδή μου τη δίνει που κατηγορείτε τον ΠΑΟΚ. Λογικό είναι, αντίπαλοι είστε το ένα το άλλο κτλ. Τα δικά σας τα κοιτάξτε. Ας τα δικά μας. Εμείς έχουμε δικά μας κουσούρια. Σαν οργανισμός. Μπορεί να είναι ένας πλούσιος ο Σαββίδης, ο Ξουμούξου, Μανταλάκια. Ναι. Έχουμε άλλα, έχουμε άλλα θέματα. Αρκετά. Αλλά αυτή η προσπάθεια να πιστεί το σύμπαν. Ότι είμαστε ανήθικοι τη στιγμή που δεν χρωστάμε σε κανέναν εργαζόμενο, ρε παιδιά. Το πληρώνουμε. Δεν στήσαμε κανένα διαιτητή, δεν είμαστε σε συνομιλίες πουθενά. Άλλοι είναι. Δεν κάναμε κολομπαριές με τις κυβερνήσεις 100 χρόνια που ξαφνικά μας φορτώσαν κολομπαριές. Αυτοί που δώσανε την προβληματική εταιρεία στο Σαββίδι. Κοιτάξτε τα του οίκου σας. Να κοιτάξουμε τα δικά μας, να πάμε παραπέρα. Εμείς έχουμε τις δυνατότητες να πάμε παραπέρα. Εσείς όπως είστε δεν έχετε ούτε μισή πιθανότητα. Αν δεν σοβαρευτείτε. Και δεν κοιτάξετε το σπίτι σας. Δεν έχω, εγώ γενικά δεν έχω να προσθέσω πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Απλά μου τη δίνουν οι ηλίθιοι οι δικοί μας. Αχ, είναι τροπή που δεν ψηφίσαμε. Σώπαρε. Γιατί. Γιατί. Γιατί είναι τροπή, για να καταλάβω. Ακούσαμε κάτι καλό. Μας συμπεριφέρθηκαν με σεβασμό. Τι ακριβώς συνέβη που έχω και ηθική υποχρέωση. Ποιος είναι ο λόγος που έχω ηθική υποχρέωση απέναντι στο Ηρακλή. Καταρχήν όταν προέκυψε. Όχι, να μου πει ένας λόγος. Ένας. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω αρκετούς φίλους και Ηρακλειδείς και χθες. Γιατί εγώ δεν έχω. Ναι, το συζητούσαμε αυτό το θέμα. Τους είπα κάτι ξεκάθαρο και θέλω να το πω και στον αέρα γιατί θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Τουλάχιστον σε αυτά που σκέφτομαι εγώ. Έτσι, σαν Άκης, ρε παιδί μου, σαν φίλαθλος. Έτσι, δεν έχει να κάνει τώρα ούτε με το ότι είμαστε, ας πούμε, πιο κοντά στον ΠΑΟΚ λόγω της δουλειάς της δημοσιογραφικής κλπ. Δεν έχει καμία σχέση. Έχει να κάνει με την κοινωνία. Είμαστε πολίτες αυτής εδώ της χώρας και κάποια πράγματα, όπως συμβαίνουν στον αθλητισμό και σε κάποια ομάδα σαν τον Ηρακλή, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, έτσι συμβαίνουν και στην πολιτική, έτσι συμβαίνουν και στην υγεία και στην οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, τι έχω να πω εγώ στον Ηρακλή. Η κατάσταση με τον Ηρακλή φαινότανε. Από τότε που ο Ηρακλής ανέβηκε στη Super League. Γιατί τον έχει σαν ιδιοκτήτης και τον διαχειρίζεται ένας ιδιοκτήτης ο οποίος φαίνεται ότι οικονομικά δεν ήταν ο τόσο άπλας που θα μπορούσε να βγάζει συνεχώς λεφτά από την τσέπη του. Εγώ δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος αν έβαλε όταν πήρε την ομάδα και τι έβαλε για να την ανεβάσει, αλλά η ομάδα γενικά είχε πρόβλημα οικονομικό.
Έπρεπε αυτή η οικογένεια που λέγεται Ηρακλής όλο αυτό το διάστημα να βρει έναν τρόπο την ομάδα να την προστατέψει για να μην, να μην κινδυνεύει να πέσει από έναν παίχτη που δεν ξέρουμε καν αν είναι απλήρωτος ή οτιδήποτε. Έπρεπε ένα 1,5 εκατομμύριο που της έλειπε με κάποιο τρόπο να το βρει. Από τη στιγμή που δεν το βρήκε, ήταν αδύναμος απέναντι σε κάθε κομπότη, ο οποίος καλά έκανε και έκανε τη δουλειά του. Όταν η τελευταία αγωνιστική μας έδειξε ότι ο αδιάφορος Λεβαδιακός κέρδισε 1-3 μέσα στο Πανιόνιο και ο Ηρακλής έφερε 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, ασχολήθηκε κανένας? Να πήρε, παιδιά, είναι μόνο 3 οι βαθμοί διαφορά και άμα γίνει καμιά ιστορία πέφτουμε? Μα ούτως ή άλλως πέφτανε, δε. Το ξέρανε. Άρα πέφτανε, τι, δηλαδή απλά ψάχνουν να βρουν μια δικαιολογία, το σφάξε με πασά μου να γιάσω, αυτό. Ότι έπεσα αλλά με ρίξανε. Αυτό. Έχει πέσει ο Ηρακλής λογοδιδότης, το ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει μισός που δεν το ξέρει. Έχει πέσει. Την ώρα που εκείνα τα παιδιά που τα βγάζω το καπέλο, σωθήκαν μέσα στο γήπεδο. Και ο πρώτος πολύ κανονικός προπονητής και ο τελευταίος. Πραγματικά δώσαν ό,τι είχαν την ψυχή τους για να τιμήσουν ένα ιστορικό σύλλογο ο οποίος δίνει τις μάχες του 100 φεύγα χρόνια στην Ελλάδα. Τον τιμήσανε και μπράβο τους. Και έτσι. Η ιστορία πάντα θα τους έχει, δηλαδή σε εμάς που παρακολουθούμε ποδόσφαιρο, θα τους αντιμετωπίζει με σεβασμό. Όλοι ξέραμε ότι δεν θα πάρει άδεια. Όλοι. Σε παρακαλώ τώρα. Αν θέλουμε λοιπόν να πείσουμε για το Θεαθήνετο πόσο να, κάνουμε, να βάλουμε ένα ηθικόμετρο και να δούμε τι και πώς, η κατάσταση όλη αυτή είναι αστεία. Πραγματικά. Αστεία. Είναι ψεύτικη, είναι εικονική, είναι μια προσπάθεια που προσπαθούν, είναι μια προσπάθεια που γίνεται για να αλλοιωθεί, όσο γίνεται, που δεν μπορεί να αλλοιωθεί, εντάξει, η εικόνα του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν έφταξε σε τίποτα. Και ίσα ίσα που ήθελε να βάλει και πλάτη. Αλλά δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται να ψηφίζω το ένα, να δίνω λεφτά, να κούμπινε λύκη. Να ψηφίζεις εσύ Ολυμπιακό, ενώ ξέρω εγώ σε έχω βοηθήσει. Να ψηφίζω εγώ ότι γουστάρω και να απαιτήσει τη δική μου ψήφο. Δεν κατάλαβα. Για χαζούς μας έχετε. Δηλαδή έχετε στον ΠΑΟΚ, έχετε και μια εικόνα ότι στον ΠΑΟΚ είμαστε λίθοι, μαζεμένοι και κάνουμε. Παιδιά, εκείνο εκεί το πράγμα ότι στον ΠΑΟΚ ήταν η αμόρφωτη και οι άλλοι ήταν μορφωμένοι σε αυτήν την πόλη. Έχει, πώς το λένε, ισοπεδωθεί. Φάνηκε ποιοι είναι οι ξύπνοι και ποιοι δεν είναι. Φάνηκε. Η πραγματικότητα εμφανίζει το ποιοι ήταν οι ξύπνοι και ποιοι ήταν οι μπούφοι. Αν πιστεύει κανείς το αντίθετο, είναι εκτός πραγματικότητας. Αυτή είναι η κατάσταση. Ήμασταν οι ξύπνοι, ήσασταν οι μπούφοι. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να αναλύσουμε παραπάνω και μην απαιτείτε από μας με όσα ακούμε να σας στηρίζουμε. Δεν μπορούμε. Γιατί? Γιατί αν στηρίζαμε αυτούς που μας βρίζουμε, θα μας δεν και εμείς μπούφοι. Τόσο απλά. Και δεν χρησιμοποιώ το βαρύ χαρτί της επικοινωνίας πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί είναι ανήθικο. Αυτά. Άκη, μου έχεις να συμπληρώσεις κάτι? Όχι, εγώ σου λέω ότι έτσι κι αλλιώς θα τρώγαμε χρέωμα. Απλά είχαμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα. Πώς πω, όχι δημόσιες σχέσεις, να πουλήσουμε μια παραπάνω τρέλα ψηφίζοντας, ας πούμε, όχι, διαφορετικά. Δεν το ψηφίζω, αλλά η πραγματικότητα είναι αλλιώς, ρε φίλε. Διότι εγώ, αν ας πούμε, πήγαινα να εκπροσωπήσω τον ΠΑΟΚ προς τα εκεί και με έπαιρνε τηλέφωνο, ας πούμε, ο μεγαλομέτωχός μου και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, με βρίσαν τη μάνα και δίκιο να έχουν, δεν ψηφίζω. Εγώ δεν τον καταλάβαινα. Όχι. Πώς θα το κάνουμε, ρε ΠΑΟΚ, εταιρικά σου λέει η εισήγηση της Super League είναι υπέρ του Λεβαδιακού. Άρα θα πάμε την εισήγηση της Super League. Αφού μας συνεταιρισμός, τι να κάνω. Θα πουλήσει τρέλα τέτοια. Ναι, δηλαδή. Αυτό έκανε. Ξέχωρα ότι αν γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό το πράγμα είναι η πρόφαση. Εντάξει. Ότι άλλα προηγήθηκαν για να συμβεί αυτό το πράγμα. Μην τρελαθούμε τώρα. Όχι, εγώ σταμάτησα να είμαι τόσο ηθικολόγος που να πω σήμερα χαλάστηκα με την απόφαση της ομάδας μου. Οι δικοί μας που το κάνουν αυτό, ναι, αυτό χαλάστηκα. Ναι, ξέρεις, χαλάστηκα, δεν ήθελα. Ρε φίλε. Ρώτησες πρώτα απ' όλα για να καταλήξεις το συμπέρασμα. Όχι, όχι, όχι. Σκέψου τι ζητήματα θα είχαν δημιουργηθεί αν όντως το έκανες αυτό. Καταρχήν δεν θα άλλαζε η ουσία. Άρα για ποια ηθική μιλάμε? Η ηθική είναι όταν μπορείς με τη στάση σου να αλλάξεις τα πράγματα. Και δεν θα άλλαζε. Και μετά θα άνοιγε ο φάκελος. Και μετά ξέρεις τι θα είχαμε? Θα είχαμε κόντρα Άρη και Ηρακλή. Γιατί θα, και εμείς από πίσω θα γελούσαμε και θα λέγαμε κοίτα τους, σκοτώνονται.
Γιατί αυτό θα γινόταν, ήταν έτοιμο να γίνει. Εμάς μας πιάναν και μας λέγανε, ρε. Ανεβαίνει ο Άρης. Σαν τρίτος θα ανέβει. Και λέγαμε. Στους διαδρόμους θα συζητούσαμε. Ναι, λέγαμε, εντάξει, μπράβο. Θα συζητούσαμε. Και γελούσαμε όλη τη χρονιά αυτό κάνουμε. Ναι. Τέλος πάντων, η υποκρισία είναι κακό πράγμα. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν με γουστάρεις, δεν σε γουστάρω. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Αν είχαν στηθεί πιο σοβαρές σχέσεις και πιο ειλικρινείς σχέσεις, θα ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Δεν μπορείς να κατηγορείς μόνο τον ΠΑΟΚ για την έλλειψη σωστών σχέσεων. Ή δεν μπορείς να κατηγορείς τη συγκεκριμένη διοίκηση ότι δεν έριξε γέφυρες γενικά για να υπάρχουν κάποιες καλές σχέσεις. Εγώ το Παπαθανασιάκη στη Μακεδονία, παράδειγμα, τον πέτυχα καμιά 74 φορές. Ναι, πείτε μου εσείς. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά. Κλείνουμε ξανά αύριο ακριβώς στις 12. Ακολουθεί ο Χρήστανος Τσαλτίδης για την επόμενη ώρα. Γεια και χαρά σας.